Θα δώσω τώρα το λόγο στην ειδική αγορήτρια από τη Νέα Αριστερά, την κυρία Πέττη Πέρκα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, το σχέδιο νόμου αφορά την έγκριση του σχεδίου σύμβασης για την προμήθεια αεροσκαφών πυρόσβεσης από το Καναδά, τα γνωστά σε εμάς Καναντέρ. Για τη Νέα Αριστερά, η κλιματική κρίση και οι επιπτώσεις αποτελούν θεμελιώδες ζήτημα πολιτικής προτεραιότητας. Η θωράκιση της πολιτείας στα νέα δεδομένα με τα απαιτούμενα εργαλεία είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Μόνο μια ισχυρή πολιτεία μπορεί να συμβάλλει στον περιορισμό των επιπτώσεων, των φυσικών καταστροφών, απόρρια της κλιματικής κρίσης και γι' αυτό άλλωστε είμαστε υπέρμαχοι της πράσινης μετάβασης ως μονόδρομο, όχι μόνο για το μέλλον μας, αλλά και για το παρόν μας. Για να είμαστε σαφείς για το τι συζητάμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε σε διακρατική συμφωνία με τον Καναδά για την ανανέωση και ενδυνάμωση του στόλου των εναέριων πυροσβεστικών μέσων των μελών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού, REACH-EUR, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα. Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος αποτύπωσε την ανάγκη και επισήμανε το γεγονός ότι υπάρχουν εναέριους εθνικός στόλος, σημειώνει σημαντικές ελλείψεις προς τον αριθμό των αεροσκαφών. Τα δεδομένα αυτά δημιουργούν προβλήματα στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και επηρεάζουν αρνητικά την αποτελεσματικότητα όλου του μηχανισμού. Υπό αυτό το πρίσμα, προφανώς θα συμφωνούσαμε στην αναγκαιότητα για την προμήθεια εξελιγμένου νέου τύπου Καναντέρ. Έχουμε μια σαφή θέση ως προς την θωράκιση της χώρας στο πλαίσιο της κλιματικής κρίσης. Μας είπε ο κ. Υπουργός, τον ακούσαμε στην τελευταία συνεδρία της Επιτροπής, ο κ. Υπουργός, ότι τα τρία τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα φέτος γίνεται μια προσπάθεια τεράστια στο τομέα της πρόληψης, κάτι που δεν γινόταν επί δεκαετίες. Αναφέρθηκε σε προβλήματα που είχαμε παλιότερα και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί ΠΑΣΟΚ όσον αφορά την οικονομική κρίση. Μια μικρή παρατήρηση, κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, όταν αναφέρεστε στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, να μην ξεχνάτε ποια κόμματα ευθύνονται για την οικονομική κρίση. Να μην ξεχνάτε τη Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι το κόμμα που κυβέρνησε τα περισσότερα χρόνια της μεταπολίτευσης. Γιατί αναφερθήκατε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, μου κάνει εντύπωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα της πρόληψης της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τα είδαμε πέρσι. Θα αναφερθώ παρακάτω σε επίσημα στοιχεία που δείχνουν την απόλυτη αναποτελεσματικότητα του επιτελικού κράτους της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, ο κύριος Υπουργός είπε ότι ως επίτευγμα ότι αγοράζουμε ύστερα από 50 χρόνια Καναντέρ. Πράγματι, έχουν περάσει 50 χρόνια από την τελευταία φορά που η χώρα αγόρασε Καναντέρ, αλλά αυτό δεν περιποιεί τιμή για ένα κόμμα που, όπως είπα, κυβέρνησε επί σειρά ετών. Θυμόμαστε όμως επίσης όλοι τις ψευδείς δηλώσεις του κυρίου Σκέρτσου για τον πραγματικό αριθμό των πυροσβεστικών αεροσκοφών που λειτουργούν, αλλά και τις υπερφιλόδοξες δηλώσεις του προηγούμενου Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του κ. Στυλιανίδη, τον δίθε ειδικό σε θέματα φυσικών καταστροφών, ότι η Ελλάδα θα μετατραπεί σε ευρωπαϊκό κόμβο της Ανατολικής Μεσογείου σε ό,τι αφορά την πολιτική προστασία και τη μεγάλη ενίσχυση του μηχανισμού αντιμετώπισης των πυρκαγιών το καλοκαίρι. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά πια σε όλους μας. Στην ακρόαση των φορέων, οι αρμόδιοι φορείς της πυροσβεστικής αποκάλυψαν τα πραγματικά δεδομένα. Από τα 10 Καναντέρ, 2-15, συνήθως διαθέσιμα είναι μόλις 4. Από τα 7 Καναντέρ, 4-15, είναι διαθέσιμα 4. Από τα 19 Πεντζέτελ, αν τα λέω καλά, συνήθως διαθέσιμα είναι τα 11. Δηλαδή σύνολο, από τα 36 αεροσκάφη διαθέσιμα είναι τα 19. Τώρα, επί της διαδικασίας της συγκεκριμένης σύμβασης, γιατί πραγματικά μας προβλημάτισε πολύ, δημιουργούνται σοβαρά ερωτηματικά. Το πρώτο και σοβαρότερο, θα έλεγα, μπορούσε να τελειώσουμε εκεί, είναι ότι πάμε να εγκρίνουμε ένα σχέδιο σύμβασης. Μας είπατε ότι η σύμβαση που θα έρθει δεν μπορεί να έχει διαφορά από το σχέδιο. Μάλιστα. Όμως ήδη το σχέδιο έχει πολλούς απόρριτους όρους. Καλούμαστε δηλαδή να εγκρίνουμε ένα σχέδιο σύμβασης, ενώ δεν έχουμε γνώση για πολλούς σοβαρούς όρους της σύμβασης. Έχουμε ευθύνη, κύριε Υπουργέ, εκπροσωπούμε τον ελληνικό λαό. Δεν μπορούμε στα τυφλά να στηρίζουμε συμβάσεις που δεν ξέρουμε τους όρους της. Δεύτερον, μας είπε ο κ. Υπουργός ότι από αυτό το σχέδιο σύμβασης δεν μπορεί να αλλάξει ούτε ένα και. Εννοούμε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε από τη διαδικασία. Επομένως, ευλόγως προκύπτει το ερώτημα. Γιατί επιλέξετε αυτή τη διαδικασία, αφού δεν έχουμε τη δυνατότητα ούτε να τη συζητήσουμε ούτε να αλλάξουμε? Γιατί θέλετε την έγκρισή μας? Μας είπε ο κ. Πρόεδρος της Επιτροπής, και ο κ. Υπουργός μάλλον,
έχει ξανασυμβεί στην έγκριση σχεδίων συμβάσεων στο τομέα της άμυνας και ειδικότερα το σχέδιο σύμβασης στην αγορά του Ραφάλ, το τι είναι αυτό μια τακτική της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι για μας υπαρκής απάντηση. Τρίτον, υπάρχει από ό,τι κατάλαβα και ένα θέμα με την παράδοση αυτή καθεαυτή των αεροσκοφών, αλλά και τον χρόνο παράδοσης. Υπάρχει κάποια εγγύηση για την παράδοση των αεροσκαφών ή θα εξαρτηθεί από τις παραγγελίες των άλλων κρατών μελών? Υπάρχει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα παράδοσης? Μας είπατε ότι ξέρουμε το delivery schedule. Και πώς θα αρχίσουν οι παραδόσεις οι παραδόσεις με την πρόοδο της παραγωγής? Και ότι αν κάτι καθυστερήσει, τότε βεβαίως υπάρχουν και ποινικές ρήτρες, οι οποίες πού ακριβώς περιγράφονται στη σύμβαση? Ερωτηματικά όμως έχουμε και για τον προϋπολογισμό. Μας ενημέρωσε ο Υπουργός ότι η Ευρώπη δίνει 100 εκατομμύρια, η Ευρωπαϊκή Ένωση 100 εκατομμύρια σε καθένα από τα 6 κράτη-μέλη για το ρίσκιο, 2 καναντέρ σε κάθε κράτος. Άρα θα αγοράσουμε 5 συν 2, που 2 θα μας αγοράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο σχέδιο της σύμβασης όμως δεν αναφέρεται τίποτα. Στην έκδοση του λογιστήριου του κράτους γράφεται περίπου 361 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό θα πρέπει να αποσαφινιστεί το ακριβές ποσό. Επίσης θα πρέπει να μας εξηγήσετε γιατί ένα καναντέρ κοστίζει περίπου όσο ένα F-16. Δεν ήταν πιστική απάντηση που πήραμε από τον κύριο Υπουργό και δεν υπάρχει και απαιτούμενη πληροφόρηση. Και, εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τον προϋπολογισμό, εφόσον κάτι μας καλείται να ψηφίσουμε. Αλλά όμως επίσης και από πού θα προέλθουν οι πόροι. Πώς είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, πώς είναι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, είναι από το Εθνικό Σκέλος, είναι από το Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος. Συμμετέχει στη χρηματοδότηση το πρόγραμμα Αιγής. Και επί τη ευκαιρία θα θέλαμε να ξέρουμε ποιες προμήθειες, ποιες διαπάνες έχουν καλυφθεί από το πρόγραμμα Αιγής. Αυτό δεν το ξέρουμε. Γενικότερα φοβάμαι ότι καλούμαστε να εγκρίνουμε το σχέδιο μιας λεόντιας πιθανά σύμβασης υπέρ των καναδέζικων συμφερόντων, χωρίς να γνωρίζουμε όρους της, δεδομένου των πολλαπλών απόρριτων στοιχείων. Επίσης, δεν γνωρίζουμε αν υπήρξε σχεδιασμός για άλλου τύπου αεροσκάφη, αν χρειάζονται περισσότερα ελικόπτερα από ό,τι αεροσκάφη. Δεν είμαστε καθόλου ειδικοί, ομολογώ. Απλώς διαβάζουμε διάφορα δημοσιεύματα και συγχρόνως και κυρίως δεν έχουμε και πολλή εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση σε θέματα έρευνας και βέλτισης της πρακτικής. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε αν το αρμόδιο όργανο, το πυροσβεστικό σώμα, είχε συμμετοχή στο σχεδιασμό, στις διαπραγματεύσεις. Αν υπήρξαν και άλλες εναλλακτικές επιλογές και αν επιλέξαμε την πιο πρόσφορη. Τα χρήματα του ελληνικού λαού, όπως είπαμε, πρέπει να αξιοποιούνται και να υπάρχει λογοδοσία για τις δαπάνες. Η μηχανική της πυροσβεστικής έθεσαν αρκετούς προβληματισμούς στην ακρόαση των φορέων. Πρέπει να αναφερθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης σε ποιο στάδιο της σχεδίασης βρίσκεται η πρόταση. Αν έχουν δοθεί όλες οι απαιτούμενες πιστοποίησεις. Αν καλύπτονται όλες οι συνθήκες παραγωγής, πρέπει να οριοθετηθεί και να δικαιολογηθεί το κόστος αραμονάδα. Πρέπει να αναφερθεί η ακριβής συμφωνία ημερομηνίας παραδόσεων. Πρέπει το ελληνικό δημόσιο να έχει γραπτεί δέσμευση. Πρέπει να υπάρχουν διάμεσες λύσεις μέχρι την παράδοση των συμφωνημένων. Πρέπει να ζητηθούν κατασκευαστικά ανταλλάγματα προς ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Αυτό είναι κάτι που πάντα σας διαφεύγει σε οποιαδήποτε αγορά η σύμβαση. Η ελληνική αμυντική βιομηχανία και πώς πρέπει να στηριχτεί. Θα πρέπει να γίνουν ενέργειες για να υποστηριχθεί η συντήρηση των αεροσκαφών και από την ελληνική αεροπορική βιομηχανία. Θα πρέπει να υπάρχει απαιτούμενη υποστήριξη σε υλικά και ανταλλακτικά, τόσο για την κατασκευή όσο και για τη συντήρησή τους. Τα ποσά, τα ποσοστά και οι φορείς χρηματοδότησης θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα από την άνοιξη του προγράμματος. Στη λογιστική υποστήριξη θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και υποστήριξη εδάφους, τον ground support. Θα πρέπει όλες αυτές οι απαιτήσεις, ειδικά εργαλεία, συσκευές και άλλα, να είναι οριοθετημένες και κοστολογημένες. Τέλος, θα πρέπει να υπολογιστούν τα κόστη εκπαίδευσης του προσωπικού, των χειριστών, αλλά και του προσωπικού μηχανικής υποστήριξης. Φοβόμαστε λοιπόν ότι το σχέδιο που φέρνετε εντάσσεται στην επικοινωνιακή σας πολιτική. Ένα ακόμα σοου της κυβέρνησης. Τα ερωτήματα που γέρονται δεν απαντήθηκαν επαρκώς. Οι όροι έχουν ήδη προποφασιστεί από τη συμφωνία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την κυβέρνηση του Καναδά και την εταιρεία που τα κατασκευάζει. Και ξαναρωτώ σε τι αποσκοπεί η ενημέρωση και να μας βάλετε να ψηφίσουμε αυτό το σχέδιο σύμβασης αγοράς των νέων καναντέρ. Δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε. Σε κάθε περίπτωση, η προμήθεια αεροσκαφών, μπορούμε να πούμε την αναγκαία, αλλά συγχρόνως απαιτείται ενίσχυση και σε χερσαία μέσα, σε προσωπικό, στην πυροσβεστική αλλά και στα δασαρχεία. Ανώτατο υπηρεσιακό στέλεχος του πυροσβεστικού σώματος χαρακτήρισε προβληματικό επιχειρησιακά τον διαχωρισμό της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών από την καταστολή τους. Και ο Υπουργός και η Υφυπουργός μας είπαν για προσλήψη στην πυροσβεστική και στα δασαρχεία.
Η πραγματικότητα βέβαια είναι ότι η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει στις απαιτούμενες προσλήψεις. Οι φορείς στην ακρόαση των φορέων τα είπαν καθαρά. Υπάρχουν πολλές ασάφειες που είναι μια καλή ευκαιρία να συζητήσουμε και με αφορμή αυτή τη σύμβαση, γιατί στη χώρα μας τον προηγούμενο χρόνο σημειώθηκε ρεκόρ καμένων εκτάσεων. Δηλαδή συντελέστηκε μια ανυπολόγιστη καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον που σημαδεύτηκε από την απώλεια ανθρώπινων ζώων, καταστροφή κυρίων ζώων, ζώων, οικονομικών δραστηριοτήτων κτλ. Και αναφέρουμε στις πυρκαγιές του Εύρου, Αλεξανδρούπολη, στη Ραδιά, στη Ρόδο, στην Αττική, στην Εύβοια, στη Μαγνησία. Είναι πρωτόγνωρες όλες αυτές οι καταστροφές και μάλιστα σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για Δασικές Πυρκαγιές που επεξεργάστηκε το ΜΕΤΕΟ, η Ελλάδα το 2023 κατατάσσεται στην πρώτη θέση μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα της Ευρώπης, αλλά και μεταξύ των κρατών της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής με τις περισσότερες καμένες εκτάσεις. Ειδικότερα καταγράφησαν 1.726.260 καμένα στρέμματα, δηλαδή ποσοστό 41,9% της συνολικής καμένης έκτασης στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια θλιβερή πρωτιά για τη χώρα μας και οι ζημίες, όπως είπαμε, ανυπολόγιστες. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία με τραγικές πρωτιές της χώρας μας το καλοκαίρι που πέρασε, που αποδεικνύουν την αποτυχία του επιτελικού κράτους και το έλλειμμα του συνολικού σχεδιασμού. Όπως καταλαβαίνουμε, η κλιματική κρίση είναι παρούσα. Η χώρα μας από πολιτικές επιλογές και ολιγορίες της κυβέρνησης φάνηκε να είναι πολύ εκτεθειμένη και ανοχήρωτη σε αυτά τα κλιματικά, τα πρωτοφανή κλιματικά δεδομένα. Πολλές φορές βλέπουμε την κυβέρνηση να επικαλείται την κλιματική κρίση ως άλοθη για μια ανεπάρκεια που έχει επιδείξει. Εδώ εγώ θα έλεγα, μη χρησιμοποιήσουμε και την κλιματική κρίση ως, όπως κάθε ευκαιρία, για πλουτισμό, για περίεργες συμβάσεις, για... Το κρατάμε και αυτό. Βεβαίως, συγχρόνως αμφισβητεί τα επίσημα επιστημονικά δεδομένα για τις πυρκαγιές. Θυμόμαστε όλοι το Εθνικό Αστεροσκοπείο και την ΕΜΗ, που είχαν προειδοποιήσει εγκαίρως για το μέγεθος των καιρικών φαινομένων, των φυσικών καταστροφών, και αντί η κυβέρνηση να λάβει σοβαρά τις προειδοποιήσεις των ειδικών και να συνδιαμορφώσει μαζί τους τις απαιτούμενες δημόσιες πολιτικές, αμφισβήτησε τα επίσημα δεδομένα και προχώρησε στην υπαγωγή των δύο, της ΕΜΗ και του Αστεροσκοπείου, στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης Πολιτικής Προστασίας. Δηλαδή, το Αστεροσκοπείο, ένα εμβληματικό ερευνητικό κέντρο με μεγάλη ιστορία, τιμωρήθηκε. Θέλω να πω, κύριε Υπουργέ, ότι επειδή είμαστε ακριβώς εν μέσω κλιματικής κρίσης, η επιστήμη πρέπει να είναι πάνω απ' όλα και η έρευνα και η επιστημονική και τεκμηρίωση. Δεν μπορούμε πια να κάνουμε οτιδήποτε με το μάτι, ούτε σχεδιασμούς με το μάτι και πρόχειρους και ad hoc. Η κυβέρνηση έχει τεράστια ευθύνη για τις πυρκαγιές, για την έλλειψη προετοιμασίας, πρόληψης, συντονισμού και αποτελεσματικής διαχείρισης. Υπήρξε έλλειψη σχεδιασμού, δυνάμεων και μέσων. Δεν υπάρχει, όπως είπαμε, συνολικός σχεδιασμός για την προσαρμογή στην κλιματική κρίση. Μπορώ να αναφέρω τον ανενεργό νόμο για την πολιτική προστασία του 20, της ίδιας κυβέρνησης νόμος, στη διάσπαση των περιβαλλοντικών πολιτικών που δεν ενοποιήθηκαν αλλά προχώρησαν σε απόσπαση αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δεν έχει προτεραιότητα στην ενίσχυση και στελέχωση, όπως είπαμε, της πυροσβεστικής, ούτε μία πρόσληψη ουσιαστικά μονίμων υπαλλήλων στις δασικές υπηρεσίες δεν έχει συμβεί. Τα τμήματα υποστηρικτικής λειτουργίας, αντί να στελεχωθούν με το κατάλληλο διοικητικό προσωπικό, συνεχίζουν να λειτουργούν με υπαλλήλους των ήδη υποστελεχωμένων δασικών υπηρεσιών, επιβαρύνοντάς τις ακόμα περισσότερο. Προβληματική και πρόχειρη επίσης η μεταφορά των δασικών υπηρεσιών από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις στο ΙΠΕΡ με υλοποίηση κάθε της δομής χωρίς διοικητικό προσωπικό και στελέχη για την οικονομική διαχείριση. Επίσης, σημειώθηκε μια ελάχιστη έως μηδενική απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο τομέα της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας. Άρα, στασιμότητα στην πρόληψη πυρκαγιών, αλλά κάρτα αξιοποίηση τμήματων από το πόρισμα Κροντάμερ, το οποίο δεν αξιοποιήθηκε γέρος. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την επιστήμη και τεκμηρίωση, ανέφερε και τους φορείς πριν, αντί να είναι η πρώτη επιλογή, γίνεται αποσπασματικά και αλακάρ. Κύριε Υπουργέ, ξεκινάει μια δύσκολη περίοδος. Δεν ξέρω αν υπάρχει, μάλλον όπως ακούσαμε, δεν υπάρχει κατάλληλη στελέχωση. Έχουμε καταθέσει κάποια ερώτηση σχετικά με την υποστελέχωση των δασικών υπηρεσιών, οι οποίες είναι αντιμέτωποι με πληθώρα διοικητικών προβλημάτων, εκκρεμότητες στην καταβολή των δουλευμένων, που προγράμματα δασοπροστασίας, αυξανόμενες υποχρεώσεις απέναντι σε προμηθευτές. Τα ζητήσαμε όλα αυτά τα έγγραφα, φυσικά δεν ήρθαν ποτέ, δεν τα έχουμε πάρει ποτέ.
Παρ' όλα αυτά, εμείς θέλουμε να τονίσουμε για πολλωστή φορά ότι είναι απαραίτητη η ενίσχυση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της πολιτικής προστασίας και των δασικών υπηρεσιών, γιατί βάση για την πυροπροστασία είναι η πολιτεία. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν στελέχη που θα είναι εκπαιδευμένα, θα έχουν εργαλεία και εξοπλισμό και κατάλληλο συντονισμό. Ολοκληρωμένη πρόληψη χωρίς γενναίες πολιτικές αποφάσεις, κύριε Υπουργέ, δεν μπορεί να υπάρξει. Και σε ό,τι αφορά τη σύμβαση που μας φέρνετε, το σχέδιο, μας φέρνετε να εγκρίνουμε ένα σχέδιο σύμβαση σημαντικούς όρους του οποίου δεν ξέρουμε, είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί και δεν, προφανώς καταλαβαίνουμε την αναγκαιότητα να υπάρχει να εξοπλιστεί η χώρα από τη μία μεριά, από την άλλη, όπως είπαμε, δεν μπορεί η κρίση κλιματική να γίνεται ευκαιρία. Ευχαριστώ.